Σε ποιο βαγόνι ήσουν? Εγώ ήμουν στο 4ο βαγόνι. Δεν εκτροχιάστηκε το συγκεκριμένο βαγόνι. Δυστυχώς τα 3 μπροστινά μας διαλυθήκανε. Είχαν πιάσει φωτιά, εμείς γυρίζαμε στα χωράφια. Πώς ήταν εκεί? Πώς ήταν? Τι είδατε, για πείτε μας λίγο. Πώς να νιώσει ο καθένας. Χάλια. Τα μόνα συναισθήματα ήταν φόβος και αναταραχή, παράνοια. Είδατε μπροστά? Ναι, είχαν 2 βαγόνια μπροστά, είχαν πιάσει φωτιά, ναι. Τι ναι. Ένα είχε του μπάρι νομίζω, αν θυμάμαι σωστά. Σε ποιο βαγόνι ήσασταν? Εγώ ήμουν στο 4ο. Όλοι δικοί σας είναι καλά? Τι είπατε? Δικοί σας ήταν με φίλους, είναι καλά? Δεν είχα δικούς μου, ήμουν μόνος μου εγώ στο τρένο. Πώς βγήκες? Σπάσαμε το τζάμι, με τη βαλίτσα μου εδώ πέρα και... Φρέναρε το τρένο πριν συγκρουστεί? Κοιτάξτε, το μόνο που θυμάμαι εγώ προσωπικά είναι να νιώθω ένα φρενάρισμα έντονο. Ξαφνικά να βλέπω σπίθες και φλόγες στα πλάινα των παραθύρων και μετά ένα ξαφνικό σταμάτημα. Στο ξαφνικό σταμάτημα, εντάξει, πανικοβληθήκαμε όλοι, βγήκαμε έξω, σπάσαμε το τζάμι και μετά αντικρίσαμε ένα χάος. Ένα χάος. Οι άνθρωποι γύρισαν του τρένου? Δεν γνωρίζω, δεν πήγα ποτέ στις πόρτες. Απλά ήμασταν κάποια παιδιά κοντά στα τζάμια, σπάσαμε 2 τζάμια και βγήκαμε επί τόπου. Τι αντικρίσατε, τι είδατε? Εντάξει, είδαμε χαοτική κατάσταση. Δεν μπορώ να το περιγράψω.